Πρέπει να βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, ωστόσο η αγορά του Ρεθύμνου, αν και στολισμένη όσο ποτέ άλλοτε, ακόμα προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Από τη μια οι άσχημες καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών και από την άλλη η έλλειψη ρευστού και κυρίως διάθεσης οδηγούν το καταναλωτικό κοινό σε εκτεταμένες έρευνες αγορών. Προχωράμε, όχι ακόμα όλα, αλλά σιγά σιγά. Έρευνα αγοράς. Ναι, και αυτό και ψώνια, όλα μαζί. Βρούμε και αν μας συμφέρει. Οικονομικά προσανατολίζεστε. Ναι. Πρώτο λόγο είναι αυτό. Έχουμε έρθει και διακοπές εμείς εδώ στο Ρέθυμνο αυτές τις μέρες, οπότε τώρα έχουμε κατέβει έτσι μια βολτίτσα εδώ στην αγορά. Φαντάζομαι κάτι θα δείτε, κάτι θα αγοράσετε. Σίγουρα. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε δωράκια στους αγαπημένους μας. Τις τελευταίες στιγμές, ναι, καλές γιορτές. Ο εμπορικός κόσμος απογοητευμένος στην πλειοψηφία του παρατηρεί τους τζίρους στα ταμεία του καθυλωμένους παρά τις προσιτές τιμές των προϊόντων του και δηλώνει πως τα καταστήματα της γειτονιάς πλέον ψυχοραγούν. Τσάμπα μας κρατήσαν ανοιχτά και τις δύο Κυριακές. Ο κόσμος δεν είχε πάρει τα δώρα του ακόμα. Ελπίζουμε παίρνοντας τα δώρα σήμερα κάτι να γίνει. Τα μαγαζιά της γειτονιάς δεν πάνε καλά. Αν εξαιρέσουμε τον καιρό που δυσκόλεψε, εντάξει, ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει. Τώρα που πεζοδρομήθηκαν και οι τρεις δρόμοι, το χαίρονται περισσότερο. Θεωρώ ότι θα πάει καλά από εδώ και πέρα. Καμία διάθεση από τον κόσμο? Τίποτα. Είναι κανένα δωράκι. Έτσι για δικό τους λέει πού να πάω, τι να κάνω, φοβόνται. Και την ώρα που αρκετοί έμποροι επισημαίνουν πως ακόμα και πέρυσι που η αγορά κινείται στους ρυθμούς του click away, η κίνηση ήταν πιο ζωηρή σε σύγκριση με φέτος, εντούτοις η ελπίδα για αναθέρμανση έστω και στο παραπέντε παραμένει ζωντανή. Η αγορά είναι πολύ υποτονική. Κίνηση μηδέν. Χίλιες φορές καλύτερα πέρυσι που είχαμε το click away παρά φέτο. Τώρα ο κόσμος φοβάται, δεν ξέρω. Είναι πολύ συγκρατημένος. Πού οφείλεται δεν ξέρω. Θεωρώ ότι οι Ρεθυμνιώτες θα μας στηρίξουν. Ούτως ή αλλιώς και τα εμπορεύματά μας και όσον αφορά η επάδρωση των καταστημάτων με προϊόντα είναι πλήρης και οι τιμές μας πάρα πολύ καλές. Και έχουμε και πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Πολύ ωραίο στολισμό πόλης. Σε κάθε περίπτωση, οι αγορές της τελευταίας στιγμής, ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα, θεωρείται βέβαιο ότι θα δώσουν μια έστω και μικρή ανάσα στα εμπορικά καταστήματα.